Τρεις σεισμικές δονήσεις με τη μεγαλύτερη να αγγίζει τα 4,5 ρίχτερ ταράζουν την πολύπαθη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, όπου οι κάτοικοι περιμένουν με αγωνία τις απόψεις των σεισμολόγων, που φαίνεται ωστόσο να είναι καθησυχαστικές. Στις 12:01 λεπτό το μεσημέρι σημειώθηκε η ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 4,5 ρίχτερ, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Αρκαλοχωρίου και εστιακό βάθος 13,6 χιλιόμετρων. Μια δόνηση που έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στο Ηράκλειο. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι και αυτή η μικρή σεισμική έξαρση των τελευταίων ημερών εντάσσεται στη μετασεισμική ακολουθία του ισχυρού σεισμού του περασμένου Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε προς το παρόν καμία εικόνα για μεγάλο σεισμό. Επερχόμενο άλλο μεγάλο σεισμό. Μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 11:20, ο Εγκέλαδος είχε χτυπήσει ξανά με 3,4 ρίχτερ, 14,5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος και ακριβώς ίδιο επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Αρκαλοχωρίου. Στις 3:10 τα ξημερώματα, την περιοχή είχε ταρακουνήσει και άλλο σεισμός 3,3 ρίχτερ με εστιακό βάθος 10,6 χιλιόμετρα και επίκεντρο 5 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Αρκαλοχωρίου. Δονήσεις ανάλογων και μικρότερων μεγεθών έχουν καταγραφεί τα τελευταία 24 ώρα στο ίδιο σημείο, που αποτελεί το βόρειο τμήμα του ρήγματος, το οποίο ενεργοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου με τον καταστροφικό σεισμό των 6 ρίχτερ. Όλες αυτές οι δονήσεις έχουν την εστία τους στο βόρειο τμήμα του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε με τον ισχυρό, κύριο και καταστροφικό σεισμό, όπως όλοι θυμόμαστε, τον 6 ρίχτερ, στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Βρίσκεται δηλαδή μέσα στον μετασεισμικό χώρο της ακολουθίας όλων των μετασεισμών που ακολούθησαν τους τελευταίους 10 μήνες. Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην Κρήτη TV, εξηγεί ότι η αναμενόμενη επιστημονικά μετασεισμική ακολουθία θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες, με δονήσεις μέγιστου μεγέθους έως 4,5 ρίχτερ. Αργά, αλλά σταθερά θα σβήσει. Μέχρι πότε χρονικά, μέχρι πόσο σε επίπεδο κλίμακας θα μιλάμε για μετασεισμούς? Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια κάποια ημερομηνία, αλλά τους επόμενους 2-3, ενδέχεται και 4 μήνες να εξακολουθήσουν μικρές σεισμικές δονήσεις. Δεν ξεπερνάμε πια αυτό το 4,5. Νομίζω ότι δεν θα το ξεπεράσουμε ούτε τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενους μήνες που θα εξακολουθήσουν, όπως είπαμε, οι μετασεισμοί, αλλά δεν θα έχουν σημαντικά μεγέθη τέτοια που να μπορούν να βλάψουν την περιοχή. Ο κύριος Παπαδόπουλος παράλληλα απέρριψε κάθε σενάριο κινδυνολογίας με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που δεν επιτρέπουν κανένα περιθώριο παρερμηνίας, όπως επισημαίνει. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω πέρα από αυτό που μπορώ να σχολιάσω, που είναι τα φαινόμενα. Τα φαινόμενα λοιπόν είναι οι μετασεισμοί και όλη μου η γνώμη περικλείεται σε αυτά που σας είπα.